δεν κάναμε αυτή τη διαδικασία λάθος, εμείς δεν θα μας έκανε πρόταση οι αποκεντρωμένοι να αλλάξουμε τον κανονισμό μας. Ευτυχώς δηλαδή ήταν, και το λέω αυτό, για προς επίρρωση όσων είπατε, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εγώ δεν αναφέρθηκα ως επικεφαλής αντιπολίτευσης στο θέμα του κανονισμού από λόγο σεβασμού. Γιατί κατανοώ, γιατί πρόεδρος του προηγούμενου συμβουλίου και του κανονισμού τον οποίο έπρεπε να διαφυλάξει σαν κόριο θαλμού ήταν και ο σημερινός δήμαρχος. Και κατανοώ απολύτως τη θέση του και εγώ να είμαι στη θέση του, αν δεν αναλάμβανα πρόεδρος και αφού πέρασε από κάποιο προηγούμενο πρόεδρο, προηγούμενη διοίκηση, με την έννοια ως ψήφιση, δεν θα το δεχόμουν ότι όλα κύλησαν σωστά και καμία ευθύνη επί της ουσίας δεν θέλω, γιατί βλέπω ότι από κάποιες πλευρές μιλούν για τον κανονισμό. Λες και εμείς εδώ μέσα είμαστε τους, όλοι έχουμε ευθύνες. Αναλογικά. Γι' αυτό και δεν μπήκα στην ουσία του κανονισμού εγώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουμε ευθύνες, και ειδικά οι προηγούμενοι. Και ειδικά οι πρόεδροι. Γιατί και εμείς δείχνουμε εμπιστοσύνη. Ουε ή μη, αν χαθεί η εμπιστοσύνη, όποιες και αν είναι απόψεις και οι θέσεις μας, απέναντι στο Προεδρείο. Η εμπιστοσύνη είναι ο απογονιαίος πλήθος μιας διαδικασίας δημοκρατικής. Και βεβαίως ότι εσείς σε όποιο θέμα τοποθετήσετε, έχοντας όλη την, το προστάσιο των νομικών συμβουλών και των θεσμικών συμβουλών, αντιλαμβάνεστε ότι από εσάς εμείς περιμένουμε αυτό που θα δοθεί να είναι έγκριτο, να είναι ασφαλές. Και όχι να νιώθουμε επισφαλείς μέσα εδώ σε μια διαδικασία. Άραγε είναι έτσι, άραγε να πω ναι, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν. Και πάω στο προηγούμενο ερώτημα. Για φανταστείτε, ωραία, κάθονται οι δημότες και παρακολουθούν ο καθένας από την πλευρά που έχει μια άποψη. Αν εμείς είχαμε ψηφίσει, όχι για το δικαστικό που το στρεβλώνει έξω η κοινωνία εσκεμένα, γιατί δεν έχουμε αυτά τα θέματα, έχουμε έναν διαχωρισμό οικοπαίδου εξαδιαιρέτου. Στο δικαστικό εμείς θα πούμε ναι, για να το ξέρουν οι κάτοικοι. Αλλά εμείς σε διαδικασίες οι οποίες δεν προστατεύουν τα συμφέροντα του Δήμου, δεν θα είμαστε κάτοικοι. Άμενε, όπως το κάναμε. Και αποφάνθηκε, και λέω εγώ, πραγματικά θα μπορούσα να είμαι στη θέση όλων αυτών που ψήφισαν. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι τέσσερις γραφικοί, σε εισαγωγικά, και κάναν τις ενστάσεις τους, τι θα γινόταν, οι πολίτες θα πηγαίνανε απέναντι στον νόμο να απολογηθούν? Όχι, αυτοί που έχουν υπογράψει. Γι' αυτό ακριβώς εμείς σε αυτή τη διαδικασία και με το που παράλληλα έχει και τη διαδικασία του κανονισμού, βέβαια θα είμαστε θετικοί και σας καλούμε, και εγώ προσωπικά σας παρακαλώ, ο κανονισμός να γίνει με μεγαλύτερη προσοχή. Εμείς πάλι θα δείξουμε εμπιστοσύνη και θα διασφαλιστεί η νομοθετική του τάξη από εσάς.